κάποιον από τους ανθρώπους που δεν κάνει βήμα από τον εαυτό της. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Όπως είδατε και μόνοι σας, με αγνόησε και έφυγε. Έπρεπε να επιμείνετε. Πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή? Λένε ότι άμα σπάσει το γυαλί. Ας τους να λένε. Πότε? Δεν μπορείς να φορτωθείς το παιδί κάποιου άλλου. Και αν σου πω ότι εγώ δεν κάνω κέφινας εδώ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι πολύ σημαντικό. Ο έρωτας, λένε, περνάει από το στομάχι. Γιατί τι? Για σένα όμως βλέπω ότι περνάει μέσα από τη σχολή. Μαλού, τι κάνεις, είσαι τρελός. Όποιος και να μας δει δεν ξέρει τι πέρασε εγώ τον τελευταίο καιρό, ούτε πόσο με βοήθησες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξεπεράσει το πρώτο ξάφνισμα. Αν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να το χαρεί. Δηλαδή, μου αξίζεις εσύ. Θέλω να είμαστε μαζί. Τι? Ναι, Τόνια. Θέλω να παντρευτούμε. Καλά, με την σκεγέλασα. Αλλά τι συμβαίνει? Εγώ σου ανοίγω την καρδιά μου και σήμερα ονέβεσαι. Όχι, δα. Αν σκεφτείς την ιστορία μας, μάλλον εσύ με έχεις φέρει εδώ για να μου κάνεις πλάκα. Κάνεις λάθος. Το σκέφτηκα πολύ πριν σου μιλήσω. Μάλλον το σκέφτηκες περισσότερο από όσο χρειάζεται. Καλά που δεν περίμενες να γεννήσω πρώτα. Μην είσαι τόσο σαρκαστική και άφησε με να τελειώσω. Σου μιλάω σοβαρά. Και αυτό που θέλω να σου πω είμαι σίγουρος ότι θέλεις να τα ακούσεις. Σ' αρέσει που με βλέπεις εδώ να ταπεινώνομαι και να σε παρακαλάω, ε. Αν το δεις αντικειμενικά, περνάει το δικό σου. Εγώ ποτέ δεν ήμουν έτοιμος για γάμους και παιδιά. Γιατί δηλαδή εγώ το επιδίωξα? Εντάξει, και αν είπα μια κουβέντα παραπάνω, ήταν πάνω στον πανικό μου. Είπες πολλά. Μ' άφησες εκτεθειμένη στους δικούς μου. Και το χειρότερο. Έπαψες να νοιάζεσαι για μένα επειδή έμεινα έγκυος. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά. Έχω αλλάξει, Τόνια. Εσύ με άλλαξες. Για σένα τα δέχομαι όλα αυτά. Όχι απλά τα δέχομαι. Το θέλω. Θέλω να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μαζί σου. Με σένα και το παιδί μας. Και τώρα που ξέρεις πως νιώθω, θα σου πω κάτι που δεν το έχω πει σε κανέναν. Ακόμα τη σκέφτομαι την ελπίδα. Θέλω να σε βοηθήσω να την ξεπεράσεις. Αν με αφήσεις, φυσικά. Νομίζω πως είναι λίγο νωρίς ακόμα. Σου ζήτησα να παντρευτούμε. Μην κοιτάς έτσι. Πες μου απλά ότι το θέλεις κι εσύ. Ότι δέχεσαι. Τώρα πια είναι αργά. Γιατί? Αγαπιόμαστε και περιμένεις το παιδί μας. Έχουμε όλο το χρόνο. Ακόμα κι αν πιστέψω ότι ξαφνικά ξύπνησες ένα πρωί και θυμήθηκες ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα, δεν γίνεται να είμαστε μαζί. Είμαι αλλού. Είμαι με το Φάνη. Είσαι απλά μαζί του. Ή είσαι ερωτευμένη? Τον αγαπώ. Είσαι σίγουρη? Γιατί εγώ πιστεύω ότι απλά σου αρέσει η φροντίδα και η προστασία που είναι διατεθειμένος να σου προσφέρει. Έχεις πολύ θράσος να έρχεσαι από το πουθενά και να βγάζεις συμπεράσματα. Δεν ξέρεις τίποτα για τη ζωή μου. Μην παρεξηγήσω τι λέω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και νιώθω πολύ άσχημα που το προκάλεσα όλο αυτό. Τι περίεργο. Με καταλαβαίνεις, ε? Μέχρι χθες με περιφρονούσες και με απέθευγες. Μην νομίζεις όμως ότι θα αλλάξει κάτι επειδή θυμήθηκες να μου πεις πέντε γλυκόλογα. Έχεις δίκιο. Τίποτα δεν διορθώνεται με συγγνώμες. Γι' αυτό άφησε με να επανορθώσω στην πράξη. Θα ήθελα πολύ να σε πιστέψω, αλλά δεν γίνεται. Σε παρακαλώ. Άφησε με να αφοσιωθώ σε σένα και το παιδί μας. Είμαι ο πατέρας του, το δικαιούμαι. Έχεις το θράσος να μου ζητάς και τα πατρικά σου δικαιώματα τώρα? Τόσο καιρό που ήσουνα, σε ενδιέφερε τι κάνω, πώς ζω, πώς με αντιμετωπίζουν οι δικοί μου, πώς περνάω κάθε μέρα στη δουλειά? Πες μου το ναι και εγώ θα σε κάνω να τα ξεχάσεις όλα. Στορκίζομαι. Δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που κάθομαι και σ' ακούω. Σωτηρή, τελειώσαμε.
Έχει σκοτώσει ό,τι όμορφο ένιωθε για σένα. Τα μάτια σου άλλα δείχνουν. Πες μου ότι δεν με αγαπάς και δεν θα σε ξανανοχλήσω ποτέ. Δεν σ' αγαπώ. Και δεν θα με παραμυθιάσεις εσύ. Σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Δεν έχω λόγο να μείνω. Θα σου βρω εγώ 10. Μόνο μείνε για λίγο μαζί μου. Σε παρακαλώ. Ξένια που χώρισα με τον Στέφανο. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Είμαι σίγουρη γιατί είχα τις ίδιες υποψίες με σένα και κάθισα και μίλησα μαζί της. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά μήπως είσαι. Τι είσαι, παρά είσαι αφελής. Ξένια. Στέφανε, εσύ. Πόσο αφηρημένη είμαι. Ένα προμηθευτή ήθελα να πάρω για μια δουλειά. Α, ευπρόσδεκτο το τηλεφώνημα, έστω και αποσπώντα. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Ωραία. Φαίνεται ότι σε πήρα αυτόματα. Μάλλον επειδή σε σκέφτομαι συνέχεια. Κι εγώ το ίδιο. Δεν βλέπω την ώρα να βρεθούμε. Ελπίζω να ισχύει το ραντεβού μας το βράδυ. Αν το θέλεις ακόμα. Τώρα δεν το είπα. Δεν μου λες. Ψαρεύεις κομπλιμέντα. Μπορεί και να το κάνω. Κακό είναι αυτό? Όχι, κούκλα μου, δεν είναι. Πώς με είπες? Κούκλα μου, γιατί πειράζει? Όχι καθόλου. Απλώς είναι η πρώτη φορά που με λες έτσι. Να σου πω, με φωνάζουν. Θα τα πούμε το βράδυ, εντάξει? Είναι όμορφη. Γεια σου. Γεια. Τι κάνεις, πόση ώρα στέκεις εδώ? Αρκετή για να καταλάβω ότι μιλούσες με κάποιον άντρα. Και όχι τυχαίο, μάλιστα. Λοιπόν, ποιος ήταν? Ένας φίλος. Δεν τον ξέρεις. Βγαίνεις με κάποιον, Ξένια? Όχι. Μη μου λες ψέματα. Το κατάλαβα από τον τρόπο που του μιλούσες. Το βλέπω και στα μάτια σου τώρα. Είσαι ερωτευμένη? Εντάξει. Υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Σίγουρα. Γιατί τότε εξαφανίζεσαι συνέχεια και τηλεφωνήσεις τα κρυφά? Σου είπα, δεν έχει γίνει τίποτα. Αν ήταν, θα σου το έλεγα, εντάξει? Πολύ καλά, δεν επιμένω, γιατί βλέπω ότι δεν είσαι έτοιμη να το συζητήσεις. Μου το λες άλλη φορά, αν θέλεις φυσικά. Σε ευχαριστώ. Επί της ουσίας τώρα, θέλω να μου τυπώσεις τα σημερινά μενού, να τα φέρεις στο γραφείο μου, να τα δούμε μαζί, να είμαστε έτοιμες. Α, θα πάμε στην κουζίνα για επιθεώρηση? Επιβάλλεται, νομίζω. Από την ημέρα που ίδρυσα την εταιρεία, πρώτη φορά τα έχω αφήσει όλα στην τύχη τους. Τι να κάνεις κι εσύ. Αυτή η ιστορία με το Φάνη μας έχει διαλύσει. Φυσικό ήταν. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά. Ξέρεις πως είναι το προσωπικό. Αν δεν είσαι συνέχεια πάνω από το κεφάλι τους, παίρνουν θάρρος και αρχίζουν τις προχειρότητες. Όπως πάντα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα τα τυπώσω και θα στα φέρω αμέσως. Σε νοιάζομαι, Τονιά. Τι θα απογίνεις αν δεν συνέλθει ο Φάνης?
Θα το μεγαλώσω μόνη μου το παιδί. Δηλαδή προτιμάς να μην έχεις κανέναν από το να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μένα? Ω, ναι. Τόσο πολύ με απεχθάνεσαι. Απλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξαφνικά σε πίσαν οι αγάπες. Γιατί αμφιβάλλεις τόσο πολύ? Απορείς. Ξεχνάς ότι πριν λίγο καιρό μου ζήτησες να σκοτώσω το μωρό μου. Αν ήξερες πόσο έχω μετανιώσει, μακάρι να μπορούσα να το πάρω πίσω. Δεν ήμουν εαυτός μου εκείνο τον καιρό. Μην το κουράζεις. Έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Πληγώθηκε ο εγωισμός σου και ζήλεψες επειδή με είδες με το Φάνη. Δεν στο κρύβω ότι ζήλεψα. Αλλά αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω τα συναισθήματά μου. Mm. Να ξεκαθαρίσω. Ξυπνούσες κάθε πρωί μέσα στην καλή χαρά. Έτρεχες πίσω από την Ξένια. Και τώρα θέλεις να μου πεις ότι με ξαναερωτεύτηκες. Καλά. Για τόσο ηλίθεια με περνάς. Όχι. Σου μιλάω μέσα από την καρδιά μου και με ενοχλεί πολύ που δεν με πιστεύεις. Λυπάμαι. Τι να κάνω. Ας μην τσακωνόμαστε άλλο. Βλέπω ότι δεν έχω καμιά ελπίδα να σε πείσω. Οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να σε ευχηθώ να είσαι ευτυχισμένη με την καινούργια σου επιλογή. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σίγουρα. Παρόλο που ο ραβανιαστικός σου είναι σε κόμμα και η οικογένειά του είναι εναντίον σου. Ο Φάνης θα ξυπνήσει. Και έχει ήδη διαχωρίσει τη θέση του από την οικογένειά του. Πραγματικά εύχομαι να συνέλθει το παιδί. Αλλά οι άλλοι είναι σίγουρο ότι θα σας δημιουργήσουν προβλήματα. Σε παρακαλώ, μην κουράζεσαι με πράγματα που δεν σε αφορούν. Θα τον μπλέξεις άσχημα το Φάνη. Θα τον αναγκάσεις να μην μιλάει με τους δικούς του. Αυτό είναι δικό του θέμα και όχι δικό σου. Ακόμα και αν συνέλθει ο νεαρός, η δική του θα είναι εναντίον σου. Πρόβλημά μου! Και επειδή πολύ θάρρος έχεις πάρει, η συζήτηση τελειώνει εδώ. Φεύγεις? Ναι, φεύγω. Ό,τι και να γίνει, να θυμάσαι ότι σ' αγαπώ. Χαθήκαμε. Ελπιδάκι, μωρό μου. Έχεις δίκιο. Αλλά πνίγομαι στη δουλειά τελευταία. Γι' αυτό δεν έρχεσαι καθόλου στη σχολή? Αφού ξέρεις τώρα με το Φάνη, είμαι συνέχεια στο νοσοκομείο. Είναι εκεί η γιαγιά μου. Ναι. Δηλαδή, τι θες να μου πεις, ότι είσαι μέρα νύχτα στο νοσοκομείο? Δεν πας πουθενά άλλου, δεν βλέπεις κανέναν άλλον? Δεν κατάλαβα. Εννοείς ότι σου λέω ψέματα? Όχι βέβαια, τρελάθηκες. Ρωτάω γιατί εξαφανίστηκες. Σου είπα, ελπίδα μου. Έχουμε οικογενειακή κρίση και τρέχω. Όχι, απλώς μου έχεις λείψει πολύ και... Εντάξει, θα περιμένω να τα πούμε από κοντά στη σχολή. Αχ, δεν θα έρθω ούτε σήμερα, για το γνωστό λόγο. Θα σου πω συγγνώμη, πρέπει να σε κλείσω, με θέλει κάτι. Κακίστρος. Δυο μέρες άδεια τη ζήτησα. Δυο μέρες, στρίγκλα. Θα σου δώσει άδεια όποτε το κρίνει αυτή, σκόπη μου. Και ειδικά αν σε δει να μην δουλεύεις και να φτιάχνεις αυτά τα ανθρωπάκια, τότε είναι που δεν θα στη δώσει καθόλου. Καλά. Βέβαια, εμείς πρέπει να κάνουμε πάντα τι λέει η μαντάμ. Ξέρεις γιατί δεν μου τη δίνει την άδεια? Γιατί τα έχω με το γιο της Βάσος, γι' αυτό. Κομπλεξικιά. Έλα, αγάπη μου, καταλαβαίνω ότι στεναχωρηθήκες, αλλά θα βρούμε μια λύση. Τι λύση, μαμά? Που ο Κέρβερος με θέλει αλυσοδεμένη μέσα σε αυτό το μπουντρούμι. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα. Γιατί να μην πάει πρώτα στη Σιρό Νικόλας, να σε περιμένει, να πας εσύ μετά, να περάσετε έτσι ένα διήμερο, ένα weekend όπως το λένε. Θα πληρώσω εγώ τα εισιτήρια, αγάπη μου, ε? Όχι. Όχι, δεν θα κάνω το χατήρι στην κυρία Κάτια. Θα πάω και θα έρθω όπως πρέπει. Κάτσε να έρθει και θα της πω εγώ. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Δεν είπες ότι θα έρθεις λίγο να μας κάνει επιθεώρηση? Ναι. Θα δεις. Όχι. Ό,τι βλακεία σκέφτηκες, ξέχασε την αμέσως. Θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Βλακείες. Βλέπε, βλακείες.
Άσε με δεις τον πόνο. Τίποτα. Τίποτα. Αυτό το βλέπω. Κάτι σε απασχολεί. Εντάξει. Έκανα μια κατηνιά και ντρέπομαι να σου πω. Τι έκανε, λέει. Λοιπόν, έλα. Στις ντροπές και πες τα όλα, γιατί ξέρεις εγώ τα γουστάρω αυτά. Η Ξένια έχει πάρα πολύ καιρό να έρθει στη σχολή. Μου είπες και εσύ και αυτά που μου είπες και επηρεάστηκα, την πήρα τηλέφωνο και άρχισα να την ψαρεύω. Επιτέλους άρχισε να ξυπνάει. Μπράβο. Ναι, αλλά μου είπε ότι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο νοσοκομείο μαζί με τη γιαγιά της. Και τώρα εμείς την πιστέψαμε. Δηλαδή, ξημεροβραδιάζεται κάθε βράδυ με τη γιαγιά της. Άσε με τώρα, γι' αυτό δηλαδή μου ντύνεται και μου στολίζεται και μου βγαίνει συνάμενη κουνάμενη. Νικόλα, ένα βράδυ μου είπες ότι βγήκε. Δεν χρειάζεται για ένα βράδυ να βγάλουμε συμπεράσματα. Α, εσύ είσαι τελείως βούρλο. Κι εγώ σου λέω ότι η Ξένια έχει γκόμενο. Στο λέω και στο υπογράφω. Και πολύ φοβάμαι πως είναι ο Στέφανος. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα τρελαθώ, στο λέω. Τέτοια σύμπτωση όμως. Με το που χωρίζω εγώ μαζί του, έκανε εκείνη σχέση. Βλέπεις, με το που τον βρήκε ελεύθερο, δεν έχασε ευκαιρία, έπεσε με τα μούτρα. Μη σου πω ότι έβαλε και το χεράκι της για να σε βγάλει από τη μέση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν αποδειχθεί, δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω, εντάξει, μην τάραζεσαι, τουλάχιστον για την ώρα. Θα δούμε. Θα δείξει. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι όλα μαθαίνονται. Να σε ρωτήσω. Αν μάθεις τελικά ότι τα έχουν φτιάξει, πώς θα το πάρεις? Έλα. Μια υπόθεση κάνουμε. Τότε, εκτός από τους έρωτες, θα πάψω να πιστεύω και στη φιλία. Θα γίνω καχύποπτη με τους ανθρώπους. Και αυτό δεν θέλω να μου συμβεί. Βγάζεις την ποδιά σου τώρα και πας στην αγορά να μου πάρεις κάποια μπαχαρικά. Εγώ δεν έχω να πάω πουθενά. Θα περιμένω την Κρουέλα. Χρειάζομαι άνηθο για την καπαροσαλάτα. Θα περιμένω πολύ ακόμα. Θα εξαρτηθεί από το πόσο θα καθυστερήσει η κυρία Καλυφατίδη. Αν βιάζεσαι, στείλε κανέναν άλλον. Καλησπέρα, κυρία Κάτια. Παιδιά, τα δείγματα. Γρήγορα. Τα δείγματα! Τι λέει, μαμά? Χάλια. Ακόμα να ξεπεράσει το γάμο του μπαμπά. Οκ, αύριο παντρεύεται και σε έχει χαλάσει η φάση. Αλλά είναι μια ευκαιρία να πας και εσύ ένα βήμα παραπέρα. Δεν έχω καμία διάθεση ούτε κουράγιο. Θέλω να κάθομαι εδώ συνέχεια να βλέπω τηλεόραση. Και δεν έχει τίποτα καλό που να πάρει. Μαμά, σύνελθε. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Ρε παιδάκι, με εσύ πολύ cool δεν είσαι. Καταλαβαίνεις ότι αύριο χάνονται όλες οι πιθανότητες να τα ξαναβρω με τον πατέρα σου. Δεν στεναχωριέσαι καθόλου? Σίγουρα δεν χαίρομαι. Θα ήθελα να σας ξαναδώ μαζί. Αλλά να είστε ήρεμοι. Όχι να τρώγεστε από το πρωί ως το βράδυ. Κάποτε ήμασταν ευτυχισμένοι. Θα πρέπει να ήταν πολύ παλιά. Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι. Μαμά, εσύ και ο μπαμπάς είχατε προβλήματα για πολύ καιρό. Γι' αυτό χωρίσατε. Το έχω πάρει απόφαση και θα πρέπει να το πάρεις κι εσύ. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Στο υπόσχομαι, θα το προσπαθήσω. Τι να κάνω να σου φτιάξω το κέφι? Να βάλω μια ταινία με τον Τζόνι Ντεπ? Όχι άλλο. Όλη μέρα αυτό έχω κάνει. Έχω αποβλακωθεί. Τζόρτζ Κλούνι, Τζόνι Ντεπ. Να φέρω το παγωτό από την κατάψυξη. Το φάγα όλο. Τι να σε κάνω τότε, δεν μένει κι άλλο γιατρός Σόφη. Το βρήκα. Θα φωνάξω την κοπέλα για μανικιούρ πεντικιούρ. Όχι, αγάπη μου, όχι. Εσύ να μη σκάς. Θα μου περάσει, δεν είναι τίποτα. Θα πας να διαβάσεις, να μη σε έχω κένια, Εντάξει, γράφω και χημεία αύριο πρώτη ώρα. Αλλά εσύ ό,τι θες να με φωνάξεις. Θα σε φωνάξω.
Σαλάτα με πράσο. Καλοφτιαγμένη φαίνεται. Ίσως. Δεν πιστεύω αν την ξεχάσατε. Όχι, προς Θεού. Φέρε τη σως από ψυγείο. Δεν το πιστεύω. Πού έπεσε? Μη με αγγίζεις. Το κάνεις χειρότερο, άστο. Γιαγιά, πάμε να αλλάξεις. Μα δεν χρειάζεται. Αν επιτρέπετε, σου έπεσε κατά λάθος. Ή μήπως θέλεις να δηλώσεις κάτι? Με συγχωρείτε που σας λέρωσα. Κατά λάθος. Απλά έμαθα κάτι και τρέμουν τα χέρια μου από τα νεύρα μου. Ακούστε με όλοι σας παρακαλώ. Η κυρία Κάτια πριν λίγο με έκανε κουρέλι. Το αγόρι μου, όπως όλοι ξέρετε, έχει πάρει μια πάρα πολύ σημαντική θέση στο τηλεπαιχνίδι «Η όλα ή τίποτα». Κέρδισε σαν δώρο ένα ταξίδι και μου ζήτησε να το συνοδεύσω. Ζήτησα 2 ημέρες από την κυρία Καλυφατίδη. Εκείνη όμως δεν μου τις έδωσε. Με έχετε δει ποτέ να αργώ, να καθυστερώ ή να λείπω? Φαντάστηκα λοιπόν ότι όλα αυτά θα τα εκτιμήσει η κυρία Καλυφατίδη και θα μου τη δώσει την άδεια. Αλλά έπεσα έξω. Έχω λοιπόν άδικο να τρέμω από τα νεύρα και την τζαντίλα μου. Επιτρέπετε, ψάχνεις τρόπο για να χάσεις τη δουλειά σου έτσι ώστε να είσαι ελεύθερη να πας σε εκδρομή? Όχι, αυθόρμητα μου βγήκε. Αλλά τώρα που το λέτε, δεν θα ήταν καθόλου άσχημη ιδέα. Να με απολύσετε. Ντορίτα, αβούλωστο. Αρκετά. Κυρία Καλυφατίδη, καταλαβαίνω ότι η συμπεριφορά της είναι τελείως εξωφρενική. Απλώς είναι νέα και ερωτευμένη. Γι' αυτό, αν μπορείτε, συγχωρέστε την. Μαμά, σε παρακαλώ, άσε με να μιλήσω. Έχω να πω κι άλλα. Δεν αντέχω άλλο την καταπίεση εδώ μέσα. Μας φέρεστε σαν να είμαστε ρομπότ ή εργάτες εργοστάσιο. Εδώ μέσα είναι κουζίνα και όχι στρατόπεδο. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ. Τελείωσες? Ναι. Σ' ακούω, Μέρη. Μπορώ να την κρατήσω ύστερα από όλα αυτά που είπε? Τόσο καιρό δουλεύεις μαζί μου. Έχεις υπάρξει ποτέ θεατής σε τέτοια παράσταση? Κυρία Καλυφατίδη, τι με ρωτάτε, αφού θα γίνει ό,τι αποφασίσετε εσείς? Άρα συμφωνείς με ό,τι πρόκειται να κάνω, ε? Λοιπόν, λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά δεν απολύεσαι. Σε συγχωρώ που με λάρωσες. Ορίστε. Όσο για το λογίδριό σου, είναι καλό ποτέ πότε να ακούει κανείς τη γνώμη του προσωπικού. Μην παίρνεις θάρρος όμως. Το κάνω μόνο και μόνο επειδή εκτιμώ τη μητέρα σου που δουλεύει τόσα χρόνια μαζί μου. Αν δεν σας έπεισα, έχω να πω κι άλλα. Όχι, θα πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ πριν μου απευθύνεις ξανά το λόγο. Θα μείνεις εδώ και θα σου μάθω εγώ πώς θα συμπεριφέρεσαι. Αυτή είναι η απάντησή σας? Να με γελιοποιείτε μπροστά στη μητέρα μου και σε ολόκληρο το προσωπικό, και από πάνω να με απειλείτε και με καψόνια? Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον και δυστυχώς πέρασε και η ώρα χάριτος. Μα με στεναχωριέστε, κυρία Καλυφατίδη. Δεν πρόκειται να εκμεταλλευτώ μια στιγμή μεγαλοψυχίας που είχατε. Γιατί πολύ απλά δεν θα μείνω ούτε ένα λεπτό ακόμα εδώ μέσα. Παρετούμε. Παιδάκι μου, τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου? Αυτό που έπρεπε να έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό. Παρετούμε. Σας ευχαριστώ όλους σας. Ακόμη και εσάς, κυρία Καλυφατίδη. Ήταν τιμή μου που δούλεψα μαζί σας. Συγγνώμη για το φιστανάκι. Απλέα. She holds a grudge, and no one.
there are some tears. Then after, it's like a million years. Will she comes around? But I can't tell. She let herself be held. I gotta do something. Ναι. Σου έφερα το φόρεμα για να αλλάξει. Αν είμαστε με τα καλά μας. Θα σηκώσει τώρα Μπαϊράκι και η Λάντζα. Πάντως η κοπέλα είναι η Μήτρελη. Ούτε καν μπορούσα να φανταστώ ότι θα τολμούσε να σου μιλήσει έτσι. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, κάλεσε τον οδηγό που σου είπα. Ναι, έξω είναι. Το μόνο που θέλω τώρα εγώ είναι να βρεθώ κοντά στον εγγονό μου. Θα σε δω το βράδυ, ε. Ναι, πρέπει να τελειώσω κάτι δουλειές που μου έβαλες. Παρακαλώ. Καλημέρα, η Βιβί είμαι. Καλημέρα. Δεν περίμενα να μου πάρεις τόσο σύντομα. Τι κάνεις? Εκεί είμαι χάλια. Τι συμβαίνει? Αύριο παντρεύεται ο πρώην μου τη σκύλα που μας χώρισε. Έχει νιώθω απέσια. Πω, πω, και όλοι σου λένε ότι είναι ώρα να προχωρήσεις και τέτοια, ε. Ναι. Λες κι εγώ θέλω να ξαναγυρίσει πίσω. Μου λες πάει από εκεί που ήρθε. Απλά νιώθω αποτυχημένη. Είναι λες και επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα χρόνια ότι πήγαν χαμένα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά. Το φαντάστηκα, γι' αυτό και δεν τράπηκα να σε πάρω. Μην το συζητάς. Διάλεξες τον κατάλληλο άνθρωπο. Δεν μου λες. Τι θα κάνεις αύριο την ώρα του γάμου? Δεν ξέρω. Λέω να μείνω σπίτι, να γίνω βέση και να δω τον Thomas Crown με το Steve McQueen. Τι λες να πάμε για ένα ποτάκι? Μην μου το αρνηθείς. Λέω πως πας γυρεύοντας. Γιατί? Εγώ μπορεί να γίνω βέση. Πειράζει. Καθόλου. Εγώ απλά θα σταματήσω στο πρώτο για να μπορώ να οδηγήσω και να σε πάω στο σπίτι. Αλήθεια? Απορώ που σε βρήκα. Είσαι χρυσόπαιδη. Να ευχαριστήσεις τις κόρες μας, προξενήτρες. Λοιπόν, θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο για να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες, εντάξει? Έγινε, τα λέμε. Κόρη μου, άνοιξε λίγο τα ματάκια σου και κοίτα με. Φάνησε, εκετεύω. Σύνελθε. Στάσιμη. Αυτό δεν είναι καλό, ε? Ούτε καλό ούτε κακό. Το κόμμα μπορεί να διαρκέσει αρκετά. Και μετά... Μη συνεχίζετε, σας παρακαλώ. Ας ελπίσουμε πάντα για το καλύτερο. Μπορώ να πάω να τον δω? Ναι, είναι μέσα με τη μητέρα του. Α, ωραία. Θα πάω κι εγώ. Όπως νομίζετε, αλλά πριν φύγετε έχω κάτι να σας πω. Μίλησα με την Τόνια. Της έκανα πρόταση γάμου, αλλά... Για την ώρα τουλάχιστον μου φαίνεται αδύνατο να την πείσω. Τόσο γρήγορα σας ξέχασε? Όχι. Κατάλαβα ότι με αγαπάει ακόμα, αλλά δεν θέλει να το παραδεχθεί. Το είδα στα μάτια της, το άκουσα στη φωνή της.
Μια και αρχίσατε τα ποιητικά, να σας πω κι εγώ πως η διαίσθησή μου λέει ότι πραγματικά δεν σας έχει ξεπεράσει. Γι' αυτό άλλωστε και το συζητάμε. Θα χρειαστεί να κάνετε λίγη υπομονή, κυρία Καλυφατίδη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα την πείσω. Ωραία. Είναι για το συμφέρον και το δυο μας. Να επιμείνετε όμως. Μόνο έτσι θα πιστεί ότι αλλάξατε στάση απέναντι της και θα υποχωρήσει. Σας αφήνω. Γεια σας. Είναι καλά. Είναι καλά. Μίλα μου, κοπέλα μου. Σας παρακαλώ, ερεμήστε. Θα πάω να φωνάξω τον γιατρό για να είμαστε σίγουροι. Θαύμα. Έγινε θαύμα, το καταλαβαίνεις. Μίλησέ μου. Άνοιξε τα ματάκια σου, αγάπη μου. Η φίλη σου Ξένια πάλι την κοπάνησε σήμερα. Μήπως είναι άρρωστη? Όχι. Έχει κάτι οικογενειακά προβλήματα. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Όπα. Νομίζω ότι ο κύριος καθηγητής θέλει να σου μιλήσει πριβέ. Την πρωτότυπο. Λοιπόν, πάω να μην είμαι στα πόδια σας. Καλησπέρα. Γεια. Τι έγινε, τι έχεις? Τίποτα, καλά είμαι. Τι καλά, δεν σε βλέπω. Έλα, πες. Ναι, τι να σου πω τώρα. Έχω πολλά προβλήματα. Έλα, είπαμε ότι οι φίλοι μεταξύ τους τα λένε όλα. Ναι. Κοίτα, η κολλητή μου μάλλον μου έκανε κάτι πολύ άσχημο και με έχει πάρει λίγο από κάτω. Α, κατάλαβα. Το ζήτημα είναι οικομενικό, ε. Εσύ που το κατάλαβες? Τα ξέρω εγώ αυτά. Εσείς οι γυναίκες κάνετε αυτές τις αηδίες μεταξύ σας. Εμείς οι άντρες έχουμε αλληλεγγύη. Τι λες, ρε παιδί μου? Δεν περίμενα τέτοια αποφθέγματα από σένα. Κι όμως, αν έβλεπες αυτά που έχω δει εγώ που κάνουν φίλες μεταξύ τους, θα σου έλεγα εγώ. Δηλαδή έχεις εμπειρία πάνω στο θέμα. Εννοείται. Γι' αυτό προτείνω να μου μιλήσεις. Να σου μιλήσω. Μήπως πάρω και μια αντικειμενική άποψη. Γιατί όλοι οι φίλοι μου με λένε αφελή. Οι φίλοι σου δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Θέλω να μου μιλήσεις, να μου πεις τι έχει γίνει και εγώ θα βγάλω το πόδι. Α, κρίμα. Χτύπησε το κουδούνι και έχασα την ευκαιρία να με διαφωτίσεις. Ελπιδά, θέλεις το βράδυ να πάμε για ένα ποτάκι να τα πούμε καλύτερα?